Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Blue Sky και στην εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 18 και όπως πολύ καλά ξέρετε και καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα. Τέλος πάντων, καλημερίζω όλους και όλες, σε όλη την Ελλάδα, στα κριτικά νησιά, στα κριτικά χωριά, παντού, τους φίλους, τους συναδέλφους εδώ πέρα, τον Παναγιώτη Ναμπατζίδη, τον Νίκο Τολιάτσικα, την Πέγγι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον φίλο μου τον Στέλιο, τον Καλιανιώτη και όλο το επιτελείο εδώ του Blue Sky. Να είμαστε καλά και ζωντανοί και καλή σαρακοστή, το λέω για μία ακόμη φορά. Και ψηλά το κεφάλι και με αισιοδοξία. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να ξεκινήσω πάλι με μία αποκλειστικότητα. Είναι στο τραπέζι να δοθεί εντολή αν χρειαστεί, γιατί τα πράγματα φτάνουν στην κορύφωση. Όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, είμαστε στο πικ, λέει, και θα φτάσουμε στην κορύφωση, τέλος πάντων. Λοιπόν, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει, να φτιάξει, να δημιουργήσει και πλωτά νοσοκομεία, πλωτές μονάδες μεθ, αν χρειαστούν. Είναι και αυτό στο τραπέζι. Διότι τα νοσοκομεία έχουν χτυπήσει όλα κόκκινο. Οι λοιμοξιολόγοι χτυπούν τον κόδωνα του κινδύνου. Κρούν τον κόδωνα, στο το πω έτσι. Ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριος Μητσοτάκης, έχει δώσει εντολή προς κάθε κατεύθυνση να βρεθούν λύσεις για όλα όσα εγκρεμούν και όσα χρειάζονται για την πανδημία και για τους συνανθρώπους μας. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, έθεσε όριο 48 ωρών, χτύπησε συναγερμό και μέσα σε 48 ώρες πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 200 γιατροί από τον ιδιωτικό τομέα. Πολύ πολύ θα επιστρατευτούν, θα ζητήσει, λέει, από τον κύριο Πρωθυπουργό να επιστρατεύσει ιδιωτικούς γιατρούς εάν από μόνοι τους δεν μπουν μέσα στο σύστημα υγείας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και της πανδημίας που δυστυχώς είναι στην κορύφωσή του. Το λέει και ο Πρωθυπουργός, το λένε και οι γιατροί, το λένε και οι λοιμοξιολόγοι, τα λένε και τα στοιχεία. Στις 16 του μήνα, 1533 τα κρούσματα, 605 οι διασωληνωμένοι, 59 οι θάνατοι. Στις 16 του μήνα, 666 από τους 1533 είναι στην Αττική και 148 στη Θεσσαλονίκη. Στις 17 του μήνα χθες 3.465 τα κρούσματα. Πρωτοφανές. Ο αριθμός είναι πραγματικά συγκλονιστικός και ανησυχητικός. Τώρα τι παιχνίδι παίζεται εδώ πέρα και τι ακριβώς γίνεται, ένας θεός το ξέρει. Αλλά από τη στιγμή που βγαίνουν οι λοιμοξιολόγοι και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και βγαίνει και ο γιατρός, ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, και λέει θα επιστρατεύσουν οι γιατρούς και πρέπει να προσθεθούν και μονάδες εντατικής θεραπείας και πρέπει να επιστρατευτούν και νοσοκομεία, καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο πικ. Είμαστε στην κορύφωση. Πρέπει από εδώ και πέρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στο εξωτερικό. Βλέπετε τι γίνεται και στο εξωτερικό. Πανστρατιές. Συναγερμός. Επιστράτευση παντού. 3.465 λοιπόν χθες. Τα 1.701 στην Αττική, 630 τα κρούσματα, 56 θάνατοι. Δεν είναι λίγοι αριθμοί, δεν είναι λίγοι θάνατοι συνανθρώπων σε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων. Είναι πολλά τα κρούσματα, είναι πολλοί οι θάνατοι. Και όλα αυτά, δυστυχώς, και για όλα αυτά μάλλον ευθυνόμαστε και εμείς οι πολίτες. Μην βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω. Όταν τρέχουμε δεξιά-αριστερά με κοροναπάρση, πάνε και κάτι συνάδελφοι, άλλο και αυτό είδος δημοσιογραφία και αυτή. Είναι ντροπή δηλαδή, όπως το λένε και πολλοί τηλεθεατές και πολλοί πολίτες. Πάνε συνάδελφοι εκεί και βρίσκουν τους νεαρούς με το κεφάλι πίσω καλυμμένο και την κουκούλα. Εσύ πού θα κάνεις κορονοπάρτι, εσύ πώς θα τους καλέσεις, εσύ πότε θα γίνει και σε ποιο μέρος θα γίνει. Ρε παιδιά, έλεος ρε συνάδελφοι εντός και εκτός εισαγωγικών. Πάτε και βρίσκετε τους νέους και τους πάρετε συνέντευξη πού θα κάνει το κορονοπάρτι και πώς θα καλέσουν τους συμπολίτες να κάνουν το κορονοπάρτι. Μα τι είδους δημοσιογραφία είναι αυτή, με συγχωρείς πάρα πολύ, αν αυτό είναι δημοσιογραφία, τότε εγώ να παραιτηθώ να πάω στο χωριό μου να φωσίσω τα προβατάκια μου. Πού θα κάνεις κορονοπάρτι και σε ποιο χώρο και πώς θα καλέσεις και πώς θα τους καλέσεις. Σαν να τους λες κάντε κορονοπάρτι. Τι είναι αυτά. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Πόσοι λοιμοξιολόγοι το λένε. Πόσοι πολίτες το λένε. Ρε παιδιά, λέει έλεος με αυτά τα πράγματα που κάνετε στις τηλεοράσεις. Έλεος. Λίγη σοβαρότητα. Δημοσιογραφική ιδεοντολογία. ΕΣΥΑ, πού είσαι. Μα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αντί να προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε, να περιορίσουμε και να καταστήλουμε και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα, θα πάμε και λέμε στο νεαρό με την κουκούλα, με την πλάτη για να μην τον αναγνωρίσουμε. Και λέει, πού θα κάνεις το κορονοπάρτι, πόσα άτομα θα καλέσεις, και αν θα έρθει η αστυνομία, τι θα κάνεις.
Δηλαδή έλεος του ελέους. Πολλές φορές κάποιοι συνάδελφοι και συναδέλφισες εντός και εκτός εισαγωγικών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Λυπάμαι που το λέω. Και αν πεις κάτι, α, λέει, θα μας φημώσουνε, α, μας λογοκρίνουνε. Όχι, κύριοι, δεν είναι ούτε λογοκρισία, ούτε φήμωση είναι. Είναι παραδημοσιογραφία αυτή. Δεν σε φημώνει κανένας το να κάνεις αυτού του είδους δημοσιογραφία και να προκαλείς. Πού θα κάνεις το κορονοπάρτι και πώς θα καλέσεις και πώς θα τους καλέσεις. Αν τους λες, ελάτε παιδιά, να κάνουμε όλοι κορονοπάρτι. Έλεος. Και να ήταν μόνο δική μου παρατήρηση, θα έλεγα, παιδιά, κανένα λάξει τρελός. Όγλος ο κόσμος το λέει. Με σταματάνε στον δρόμο, λέει, παιδιά, τι κάνετε, τι δημοσιογραφία είναι αυτή που κάνετε. Και την πληρώνουμε όλοι μαζί. Αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, το σύνθημα κυριαρχεί παντού, όπου και να πας. Αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Για ποιο λόγο το υποστώ εγώ. Και, και χιλιάδες άλλοι συνάδελφοι. Επειδή κάποιοι νέα παιδιά. Και λυπάμαι και τους εύχομαι να έχουν καλή σταδιοδρομία και καλή καριέρα. Αλλά δεν πρέπει όμως. Αλλά και οι αρχισυντάκτες τι κάνουν, οι διευθυντάδες τι κάνουν. Μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, παιδιά. Αντί να προσπαθούμε με τον τρόπο μας, με την πραγματική δημοσιογραφία, να μην κρύβεις τίποτα. Σαφώς και δεν θα κρύψεις τίποτα στη ζωή σου. Αλλά όχι να προκαλείς έτσι πλαγίως που θα κάνεις το κορονοπάρτι. Και πώς θα καλέσεις και πόσα άτομα θα καλέσεις και σε ποιο ξενοδοχείο θα είναι σε σπίτι ή έχεις νοικιάσει σπίτι και πληρώνουνε και πώς περνάτε, γλεντάτε καλά και τα βγάζουνε στον αέρα και τα βγάζουνε στον αέρα και βλέπεις τον άλλο στον δρόμο σου λέει είσαστε δημοσιογράφοι είστε εσείς λέει ή υποκινητές όλων αυτών. Ναι κύριε αυτό λένε ή υποκινητές όλων αυτών. Τι φταίνε λοιπόν οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι. Που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όμορφα, ωραία, με την τεχνολογία. Δεν θα κρύψουμε τίποτα, δεν θα αποκρύψουμε τίποτα. Όλα στον αέρα. Όλα στον αέρα και για τον κορονοϊό και για την οικονομία και για τον τουρισμό και για τα μέτρα και για τα πάντα. Όλα τα σκάνδαλα στον αέρα, από τη στιγμή που έχουμε στοιχεία. Αλλά όχι να υποδαβλίζουμε και έτσι λοιπόν παίρνουμε τον νεαρό, του παίρνουμε συνέντευξη. Όταν τρέχουν οι αστυνομικοί και κρύβονται μέσα στις ντουλάπες και κάτω από τα κρεβάτια και που τα πάει συνάδελφος εκεί πέρα εντός και εκτός εισαγωγικών, νέα παιδιά, αλλά οι αρχισυντάκτες τους. Εντάξει ρε παιδιά, η τηλεθέαση. Ωραία είναι η τηλεθέαση, αλλά όχι και έτσι. Στο τέλος λοιπόν, μην πω και τι άλλο θα κάνουμε για να έχουμε και τηλεθέαση. Σοβαρότητα. Εγκυρότητα. Δημοσιογραφική δεοντολογία και σεβασμό απέναντι στον τηλεθεατή, στον ακροατή, στον αναγνώστη. Είναι δυνατόν. Για την τηλεθέαση θυσιάζονται όλα. Όλοι τι θέλετε την τηλεθέαση. Την έχω ζήσει και στο Μέγκα και στο Sky που ήμουνα και στο Extra που ήμουνα και παντού. Έβλεπα λοιπόν ότι εντάξει, ψάχνουν την τηλεθέαση για πολλούς και διάφορους λόγους. Και στο Μέγκα και στο παλιό Sky που ήμουν και στο New Channel που ήμουν και σε όλα. Κοιτάξτε να λοιπόν την τηλεθέαση. Αλλά μέσα στα πλαίσια της λογικής όμως. Και του σοβαρού και νόμιμου ανταγωνισμού. Όχι να βγαίνουμε με ένα. Όπως το λένε οι πολίτες βέβαια. Πήρατε το Μαρκούτσι, λέει, παίρνετε το Μαρκούτσι και βγαίνετε στους δρόμους και πού θα κάνετε κορονοπάρτι. Και πώς θα το κάνετε το κορονοπάρτι. Και πόσα άτομα θα είστε. Και πώς τους καλείτε. Και πώς συγκεντρώνεστε. Και αν θα νοικιάσετε ένα ξενοδοχείο, αν θα νοικιάσετε σπίτι. Παναγία μου Χριστέ μου, έλεος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κύριος Κικίλιας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως είπαμε. Ο κύριος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εύχομαι να μην χρειαστεί, λέει, η αύξηση ιδιωτικών γιατρών. Γιατί το είπε ο άνθρωπος αυτό. Πρέπει να πάρουμε μέτρα και να μην χρειαστούν ιδιωτικοί γιατροί. Να μην τους επιστρατεύσουμε. Για να μην χρειαστούν να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό, λέει. Αλλά αν χρειαστεί. Θα επιστρατεύσουμε και ιδιωτικούς γιατρούς. Το λένε οι γιατροί, το λένε οι λοιμοξιολόγοι, το λένε οι πάντες. Ευχόμαστε να μην φτάσουμε στο σημείο να τρέχουμε να φωνάζουμε στους ιδιωτικούς γιατρούς, ελάτε να βοηθήσετε και να επιστρατεύουμε και νοσοκομεία. Είπα ότι είτε λέγεται Νίμιτς, είτε λέγεται Ρίκος Δινάρνη, είτε λέγεται πολλά άλλα νοσοκομεία, ακόμα και το καρδιορυϊκό κέντρο, το Νάσιο και πολλά άλλα, άλλα για COVID-19 και άλλα non-COVID. Δηλαδή, άλλες παθήσεις που είναι εκτός κορονοϊού, άλλα νοσοκομεία και άλλα νοσοκομεία που μεταφέρονται σε συνάνθρωποι μας, οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό αυτό. Και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ολόκληρη κυβέρνηση. Και ευτυχώς και η συμπολίτευση σήμερα και η αξιωματική αντιπολίτευση συμπαραστέκονται και συμμερίζονται το πρόβλημα και βλέπουν, όπως το είπε και ο κύριος Τσίπρας εχθές στη Βουλή, έχουμε φτάσει στο πικ, λες στην κορύφωση. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει στην κορύφωση. Βέβαια έχουμε φτάσει στην κορύφωση. Όταν γίνονται συγκεντρώσεις και υποδαβλίζονται από διάφορα κόμματα, είτε κυβερνητικά κόμματα, είτε αντικυβερνητικά, είτε αντιπολιτευτικά, οτιδήποτε, ή φορείς, ή βουλευτάδες, ή οτιδήποτε, και υποδαβλίζονται και υπονομεύονται και υποστηρίζονται από φορείς πολιτικούς ή από βουλευτές και γίνονται πορείες και γίνονται συγκεντρώσεις και γίνονται αυτά, βέβαια θα φτάσουμε στην κορύφωση, αγαπητέ κύριε Τσίπρα.
Και αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, και αγαπητέ κύριε Κουτσούμπα, και αγαπητέ κύριε. Οποιοδήποτε είσαστε αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, κυρία Γεννηματά. Τι να κάνουμε. Πρέπει αυτά τα πράγματα να περιοριστούν. Άμα δεν περιοριστούν, δεν ελεγχθούν, θα έχουμε τα τρισχυρότερα. Και η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας έχει γεμίσει. Κατά κόκκινο. Τα νοσοκομεία το ίδιο. Πού θα πάμε. Στο εξωτερικό το ίδιο. Και εκεί παίρνουν κάποια μέτρα τουλάχιστον. Παίρνουν μέτρα, εφαρμόζονται μέτρα. Άλλοτε κλείνουν μαγαζιά, άλλοτε τα ανοίγουν τα μαγαζιά. Αναλόγως και την περίσταση. Το ίδιο θα κάνουν και εδώ, λέει ο κ. Πρωθυπουργός. Σιγά σιγά να πούμε στην κανονικότητα. Θα αφήσουμε και κάποια τα λιανομάγαζα. Τώρα θα αρχίσουν τα κομμωτήρια, θα αρχίσουν τα κέντρα αισθητικής, θα αρχίσουν και σιγά σιγά το λιανοεμπόριο. Μετά μπαίνουμε στον τουρισμό. Και η οικονομία. Πού θα πάει η οικονομία. Έρχεται τουρισμός, τουριστική περίοδος. Βλέπετε, οι οργανισμοί όλοι τουριστικοί εργάζονται για τον τουρισμό μας. Η οικονομία μας, το οξυγόνο της οικονομίας αυτό το πράγμα. Και λένε λοιπόν, και λέει και ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι αρμόδιοι, έχουμε κάποια αποθέματα, λέει άλλος, πότε θα τα έχουμε τα αποθέματα αυτά για να δίνουμε. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν και αυτά. Και βγάλαμε και το ομόλογο αυτό, το οποίο είναι μια δόση, μια καλή δόση οξυγόνου. Καλό ομόλογο, μεγάλη επιτυχία έχει το ομόλογο. Αλλά αυτά, λέει ο αρμόδιος Υπουργός, κάποια στιγμή πρέπει να τα επιστρέψουμε, είναι δανεικά. Γιατί πάλι να δανειζόμαστε και μετά τι θα κάνουμε στο τέλος. Πάλι μνημόνια, πάλι αυξήσεις, πάλι χαράτσα για να δίνουμε τα δανεικά. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Ας πάρουμε λοιπόν τα μέτρα να φύγει ο κορονοϊός, να ανοίξει το εμπόριο, να ανοίξει ο τουρισμός, να ανοίξει η οικονομία, να ανοίξουν τα πάντα για να μην μπουν στην πλάτη μας πάλι μνημόνια και χαράτσα και φορολογίες. Όπως έκανε και όταν ήταν πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, έκανε περιφορολόγηση της μεσαίας τάξης, τη γονάτισε. Και μετά βγήκε ο Πολάκης και λέει: γονατίσαμε τη μεσαία τάξη. Θέλετε, λέει, να γίνεται και ξανά κυβέρνηση. Και ο Πολάκης τα είπε, δεν τα είπα εγώ. Γονατίσαμε τη μεσαία τάξη. Πού θα πάει αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να σοβαρευτούμε και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχω πολλές ειδήσεις σήμερα. Σας είπα τη μία με τις πλωτές μονάδες. Είναι σημερινή είδηση σήμερα, δική μου είδηση. Δεν περηφανεύομαι γι' αυτό, ούτε ευλογώ τα γένια μου, αλλά θέλω να πω ότι είναι αποκλειστική είδηση του Μπουλουσκάκη και της εκπομπής Ραντεβού με την επικαιρότητα. Όπως έχουμε βγάλει και άλλες αποκλειστικές ειδήσεις και έχουμε επιβεβαιωθεί. Και μία ακόμα είδηση, η οποία σήμερα ίσως να ανακοινωθεί κιόλα, ότι οι υπάλληλοι που θα εργάζονται σε τουριστικές μονάδες, σε τουριστικές εργασίες, για να επαναπροσληφθούν, πρέπει να έχουν κάνει το εμβόλιο, λένε. Έτσι λένε. Αν θες να πάει να προσληφθείς στη δουλειά σου, στον τουρισμό, στη μονάδα, στο ξενοδοχείο, δεν ξέρω πού έχει σχέση με τον τουρισμό, πρέπει να εμβολιαστείς. Διαφορετικά λέει, δεν θα σε πάνε να προσλαμβάνουν ή δεν θα σε προσλαμβάνουν. Βγαίνει και αυτό. Άρα λοιπόν, θέλουμε, δεν θέλουμε, εντός και εκτός εισαγωγικών τέλος πάντων, και για την υγεία μας πάνω απ' όλα και για τα αντισώματα. Τώρα δεν έχει σημασία, θα με επαναπροσλάβουν εμένα ή δεν θα με επαναπροσλάβουν. Οτιδήποτε πάνω απ' όλα είναι η υγεία μου. Και σαφώς και η δουλειά μου. Να έχω κι εγώ το μισθό μου για να μπορέσω να ζήσω. Αλλά πάνω απ' όλα υγεία, η δημόσια υγεία. Τώρα αρχίζει και ο γενικός πληθυσμός από τον Ιούνιο, τώρα αρχίζουν και ευπαθείς ομάδες και σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια κανονικότητα που σύντομα νομίζω θα τελειώσει. Και το Πάσχα θα είναι κανονικό, λένε. Και θα γλεντήσουμε, θα το διασκεδάσουμε και θα κάνουμε Πάσχα, όχι σαν το περσινό, αλλά πιο καλά. Αν εφαρμόσουμε βέβαια τα μέτρα. Και αν μέσα στον Ιούνιο αρχίζουν και το γενικός εμβολιασμός, Ιούνιο-Ιούλιο, έχει φύγει ο κορονοϊός. Τα λέω τόσο καιρό και μακάρι να επιβεβαιωθώ και εδώ. Αλλά αν δεν τηρηθούν τα μέτρα και δεν εφαρμοστούν τα μέτρα, λυπάμαι πάρα πολύ, θα κλειόμαστε μέσα στα σπίτια και θα φωνάζουμε γιατί μας κλείνουν μέσα ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια και δεν μπορούμε να βγούμε έξω και δεν μπορούμε να περπατήσουμε και δεν μπορούμε να πάρουμε τον αέρα μας και δεν μπορούμε να απολαύσουμε τον ήλιο για τη θάλασσα γιατί είμαστε κλεισμένοι μέσα. Ωραία, ας βγούμε όλοι έξω και μετά καταλήξουμε όλοι στα νοσοκομεία. Εύχομαι Παναγία να μην γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν. Λίγη υπομονή ακόμα για να μπορέσει και μήπως το θέλει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, οπουδήποτε να είμαστε κλειστοί μέσα. Κανένας δεν το θέλει. Ούτε και εμείς το θέλουμε. Αλλά μας έχουν μέσα όλους όπως και στις ευρωπαϊκές χώρες και παντού για αυτό το λόγο. Τέλος πάντων, για τα σχολεία, παράταση λέει μέχρι τέλος Ιουνίου. Θα παραταθεί τη σχολική χρονιά μέχρι το τέλος Ιουνίου για να καλυφθούν κάποια πράγματα για να μην βγάλουν τη βδομάδα από το Πάσχα, λένε. Γιατί λέγανε να καταργήσουν τη μία βδομάδα του Πάσχα να γίνουν σε μαθήματα, αλλά τελικά καταλήξανε να παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο η σχολική περίοδος και να είναι το Πάσχα κανονικά δύο εβδομάδες όπως είναι πάντοτε, να μην το έθιμο και εδώ και χιλιάδες χρόνια τέλος πάντων. Θα αποφασίσουν αύριο, Παρασκευή, οι λοιμοξιολόγοι για τη χαλάρωση 22 και 29 του Μαρτίου. Οι πανελλήνιες εξετάσεις θα γίνουν κανονικά, είπε η κυρία Κεραμέως. Και για τους μαθητές θα δοθεί ένα βάουτσερ, μια επιταγή τέλος πάντων, των 200 ευρώ για τάμπλετ και για άλλα τέτοια μηχανήματα που θέλουν να πάρουν, κομπιούτερς. Στο Ηράκλειο είχαμε μια περιπέτεια με ένα παιδάκι, το οποίο θα μας τα πει μετά βέβαια ο συνάδελφος που θα τον καλέσουμε.
Αλλά και οι λοιμοξιολόγοι καμιά φορά πρέπει να συνονιούνται τι λένε. Γιατί σήμερα άκουγα άλλα έλεγε ο κύριος Αριγιάννης, άλλα έλεγε ο κύριος Βασιλακόπουλος. Πρέπει να συμπίπτουν και πρέπει να γίνεται και συνεργασία μεταξύ των λοιμοξιολόγων, να μην υπάρχει και κρίση, και, κρίση της αξιοπιστίας των λοιμοξιολόγων, γιατί όλοι περιμένουμε τι θα πούνε οι λοιμοξιολόγοι. Και μάλιστα αναρωτιούνται και ορισμένοι που είναι ο κύριος Τσιόδρας. Δεν βγαίνει ο κύριος Τσιόδρας. Ενημερώνει βέβαια τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά δεν πιάνει επίσημα να πει και τι θα γίνει. Λοιπόν, και άλλα πολλά θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε εδώ πέρα. Η εστίαση. Ένα μεγάλο θέμα πάλι. Η εστίαση λένε, ίσως και πριν το Πάσχα, στους εξωτερικούς χώρους να λειτουργήσει. Αν όλα πάνε καλά και μειωθούν τα κρούσματα και βρεθούν και λύσεις για τις μονάδες εντατικής θεραπείας και δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και φύγουμε από το κόκκινο και μειωθούν τα κρούσματα, ίσως να πούμε και στην εστίαση να λειτουργήσει, αλλά με τα εξωτερικά θέματα. Και άλλα πολλά θέματα έχουμε να συζητήσουμε για τα εξωτερικά, για την Τουρκία, τι έγινε με την Τουρκία, με τις διερευνητικές. Πήγανε πολύ καλά, λέει. Ο κύριος Δένδιας θα συναντήσει 14 του μήνα με τον κύριο Τσαβούσογλου, τον έχει καλέσει στην Άγκυρα. Αυτό είναι ένα προμήνυμα, λένε, για την συνάντηση που θέλει να κάνει ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και αυτό είναι μια προετοιμασία προφανώς. Είναι η πρώτη φορά που επίσημα έχουν συναντηθεί και άλλες φορές βέβαια ο κύριος Δένδιας με τον κύριο Τσαβούσογλου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά σε κάποιες συνόδους κορυφής. Στο περιθώριο λοιπόν συναντήθηκα και εγώ με τον κύριο Μπάμπη Καούκη, τον οποίο θα του παρουσιάσω τώρα μέσα στον οικονομολόγο μας που είναι και στην εφορία, θα μας πει πολλά πράγματα για τη συντάξη και πολλά άλλα θέματα. Και στα πλαίσια αυτά συναντιόντουσαν. Αλλά εδώ γίνεται επίσημη πλέον πρόσκληση στο φίλο μου τον κύριο Δένδια, λέει ο κύριος Τσαβούσογλου, τον καλό να έρθει στην Άγκυρα να συζητήσουμε. Και είπε και ο κύριος Δένδιας, θα ανταποκριθώ. Λέει στο κάλεσμα του φίλου μου πάλι κι αυτός, ο ένας αποκαλεί τον άλλο φίλο. Μακάρι να γίνουμε όλοι φίλοι, γιατί να είμαστε εχθροί. Θα ανταποκριθώ και θα πάω στην Άγκυρα για να δούμε τι θα γίνει, λέει, με τις διερευνητικές. Με τις διερευνητικές πήγαμε καλά, για να δούμε και με το Ηράκλειο τι γίνεται. Έχουμε τον κύριο Πατινάκη στο τηλέφωνο. Τον κύριο, τον ανταποκριτή μας εκεί που μας ενημερώνει κάθε φορά για τη Λεβεντογένα Κρήτη, τι γίνεται στην Λεβεντογένα Κρήτη με τα φαινόμενα αυτά με τον κορονοϊό. Κύριε Πατινάκη, μας ακούτε? Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Καλό μεσημέρι. Βέβαια, όλα έχουν επισκιαστεί από χθες το βράδυ λόγω της ιστορίας με το δίχρονο αγοράκι, το οποίο πραγματικά πήγε και ήρθε και δίνει μάχη αυτή τη στιγμή για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην μονάδα εντακής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας όλη αυτή η είδηση. Ποια Ελλάδα, μόνο Ελλάδα έχει κάνει. Και πραγματικά το πήγαν σε κακή κατάσταση το παιδάκι εκεί πέρα που βρέθηκε μέσα σε ένα βαρέλι με νερό, τέλος πάντων, και μετά από δύο ώρες επανήλθε στη ζωή, λένε οι γιατροί. Για νεκρό το είχαν οι γιατροί, δηλαδή ναι. Του κάνανε το τελευταίο τυπικό καρδιογράφημα και βρήκαν σφιγμό. Και βρήκαν σφιγμό, μπράβο, ναι. Και το σώσαν. Είναι θαύμα, είναι θαύμα. Διασωληνώθηκε κατευθείαν. Διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που και νοσηλεύεται. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Να βάλουμε συζήτηση και τον αγαπητό φίλο, τον οικονομολόγο, τον κύριο Μπάμπη Καούκη, ο οποίο είναι πάντοτε μαζί μα εδώ πέρα, έγκυρο και έγκριτο για πολλά θέματα. Πώ το βλέπετε το φαινόμενο αυτό, κύριε Καούκη, ένα παιδάκι θαύμα, μετά από δύο ώρε να ανανύψει? Θαύμα. Ο κάθε ένα θα πει σαν να έγινε θαύμα. Έτσι. Όχι, σαν να έγινε, έγινε θαύμα. Σε καλημερίζουμε καταρχήν και καλή σα ευχαριστή. Χρόνια πολλά σε όλου. Χρόνια πολλά σε όλου. Είναι ένα θαύμα, περίεργο πράγμα. Και αυτέ τι μέρε που ζούμε. Κύριε Παντράκη, μην κλείνετε. Να πάμε και λίγο να συνεχίσουμε εδώ με την Τουρκία, γιατί με την υφαλοκρηπίδα και τα άλλα θέματα τα οποία έχει να συζητήσει η Ελλάδα. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Να σπάει και η μονοτονία δηλαδή. Μετά από τέσσερις ώρες, λοιπόν, να μαθαίνετε κι εσείς, τα ξέρετε, κύριε Παντράκη, μετά από τέσσερις ώρες Μπάμπη Καούκη διαπραγματεύσεων εδώ στην Ελλάδα, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Πήγανε πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις. Και από εκεί πέρα θα συνεχίσει και συνάντηση με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Τσαβούσογλου στην Άγκυρα. Και πιστεύω μετά, αν όλα πάνε καλά και εξελιχθούν όλα καλά, πιστεύω ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και θα γίνει και η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και του κυρίου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο του κυρίου Ερντογάν. Όπως είχα αποκαλύψει μέσα από την εκπομπή εδώ, από τον Blue Sky, από την εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα, στην όλη υπόθεση αυτή με τις διαπραγματεύσεις και με την συνάντηση και για τις διερευνητικές, έπαιξε σημαντικό ρόλο το State Department των ΗΠΑ. Το είχα αποκαλύψει αποκλειστικά εδώ από το ΜΕΚΑ και έτσι έγινε. Και οι διαπραγματεύσεις πήγαν καλά, οι διερευνητικές, συγγνώμη, άσχετα αν το λένε διαβουλεύσει οι Τούρκοι. Οι διερευνητικές πήγαν πολύ καλά με τον κύριο Αποστολίδη και σε πολύ καλό κλίμα, από ό,τι έμαθα και πίσω από την κουρτίνα. Πήγαν σε πολύ καλό κλίμα και σε αυτό συνέβαλε πολύ και το State Department, αλλά και εν μέρη και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Βλέπετε λοιπόν ότι την Ελλάδα την αγκαλιάζουν, διότι είναι φιλιρινική χώρα, δεν προκαλεί, τι χρειάζεται, είναι σε ένα πολύ καλό γεωγραφικό σημείο, έχει δημοκρατία, έχει σταθερότητα, έχει ασφάλεια και τη χρειάζεται την Ελλάδα. Άσχετα η Τουρκία αν είναι πελώρια, σαν είναι έκταση, οτιδήποτε, αλλά δεν
δεν μετράει αυτό. Και πάλι λέγανε η τέχνη νικάει τη δύναμη. Και ο Γολιάθ νίκησε το, ο Δαβίδ νίκησε το Γολιάθ. Λοιπόν, μην πάμε σε αυτά τα θέματα τώρα και μην πάμε στη ρητορική του κυρίου Ερντογάν που λέει σα θυμίσω τη μικρασία και αν σα θυμίσω το ένα και αν σα θυμίσω το άλλο. Αυτά τώρα στον 21ο αιώνα δεν λέγονται, αγαπητέ κύριε Ερντογάν. Πάμε μπροστά, δεν πάμε πίσω. Τι κάναμε στη μικρασία και εμεί τι κάναμε το 21 που σα διώξαμε και νικήσαμε και τώρα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ελευθέρωση τη Ελλάδα από την επανάσταση του 1821. Δηλαδή εντάξει, αυτά ας τα διαβάζουν οι νεότεροι στην ιστορία. Δεν χρειάζεται εμείς τώρα να τα αναμοχλεύουμε. Τι κάνατε, τι πάθαμε στην Μικρά Ασία. Από λάθη δικά μας γίνανε αυτά. Δεν γίνανε από ισχύ δική σας, ούτε από δυναμική δική σας. Από δικά μας λάθη γίνανε. Τέλος πάντων, και τι έγινε τώρα και τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Αυτά ανήκουν στην ιστορία, στο χρονοτούλο από τη ιστορία, όπως έλεγε και ο Ήμισος Ανδρέας Παπανδρέου. Πάμε μπροστά τώρα. Να υπάρξει συνεργασία, αλληλεγγύη και να μπορέσουμε να λύσουμε τις διαφορές μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, παντού και να συμπράξουμε και με αλληλεγγύη και με συνεργασία οι χώρες μας και τα Βαλκάνια και η Ευρώπη και η Μεσόγειος να δούμε καλύτερες μέρες όλοι οι λαοί. Λοιπόν, και η αντιπαράθεση που έγινε τελευταία, αγαπητέ φίλε Μπάμπη Καούκη, με τον κύριο Μπάιντεν, τον Αμερικανό πρόεδρο, που αποκάλεσε δολοφόνο τον Ρώσο πρόεδρο, τον κύριο Πούτιν, επειδή οι μυστικές υπηρεσίες έβγαλαν μια έκθεση, δημοσίευσαν μια έκθεση που αποκάλυπτε ότι προσπαθούσε ο κύριος Πούτιν κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών εκλογών να επηρεάσει τα αποτελέσματα υπέρ του Τραμπ και τέτοια πράγματα. Και βγήκε αυτή η έκθεση, δημοσιεύτηκε και ρωτήσαν τον κύριο Μπάιντεν και λέει: λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είναι δολοφόνος. Και ο κύριος Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ως απάντηση ανακάλεσε την διπλωματική του αντιπροσωπεία από την Ουάσιγκτον. Πώς το χαρακτηρίζετε αυτό? Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση του Πούτιν. Νομίζω ότι ήταν άστοχη η προσφώνηση ή αν θέλετε η κατηγορία. Ο χαρακτηρισμός του δολοφόνου. Βέβαια. Μάλιστα. Δεν είναι, ήταν εντελώς άστοχο. Και εγώ θα αντιδρούσα ακριβώς το ίδιο. Άρα δεν νομίζω ότι αντέδρασε λάθος. Μπορεί όμως να το πάρει πίσω, μπορεί να τα ξαναβρούν. Εντάξει, δεν είναι, και εκεί θα πάει το πράγμα. Εντάξει, είναι θέμα εντυπωσιασμού και ισχύς ποιος θα δείξει ότι πραγματικά είναι πιο ισχυρός από τον άλλον. Τέλος πάντων, αν πραγματικά προσπάθησε να επηρεάσει ή να ανατρέψει το αποτέλεσμα ο κύριος Πούτιν ή οποιοδήποτε Πούτιν, είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπεται να μπαίνει στα οικογένεια κάτω άλλο. Δηλαδή, επειδή μου αρέσει ο Μπάμπης ο Καούκης, θα κάνω διάφορες αλχημίες για να τον αναδείξω ως πρόεδρο. Ο κύριος Μπάμπης Καούκης είναι ικανότατος, έχει τη μόρφωση, έχει τα προσόντα, έχει τις αρετές και μπορεί μόνος του να αναδειχθεί όπως αναδείχθηκε ο κύριος Μπάιντεν. Τώρα το να μπαίνουμε στα χωράφια μέσα ή να μπαίνουν στις εκλογές στις δικές μας, να μπαίνουν άλλες δυνάμεις και να θέλουν να βγάλουν τον Κανελάκι αντί για τον Καούκη, είναι λάθος αυτό. Αυτό θα αφήσουμε την κρίση του ελληνικού λαού ή του κάθε λαού να αποφασίζει ποιον θέλει να βγάλει. Κύριε Παντινάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα με το παιδί αυτό έχει ελπίδες, έτσι? Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Αυτό λένε οι γιατροί. Είναι μάλιστα εξαιρετικά κρίσιμη και όλοι προσεύχονται για ένα δεύτερο θαύμα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι το παιδάκι, μακάρι. Αυτό. Γι' αυτό προσεύχονται. Μακάρι. Οι γονείς ζουν τη δική του αγωνία, όπως καταλαβαίνετε, όλο το χωριό. Ποιο χωριό, όλη η Ελλάδα για το παιδάκι αυτό και για κάθε παιδάκι τέλος πάντων. Και για όλα κάθε παιδάκι του κόσμου ολόκληρο. Πώς πάμε με την πανδημία, αγαπητέ κύριε Παντινάκη, τι γίνεται εκεί πέρα με τα κρούσματα? Δύσκολα τα πράγματα και περιμένουν κορύφωση του υπάρχοντος κύματος μέχρι τις 25 Μαρτίου. Και από εκεί μετά να υπάρξει επιπεδοποίηση και αργή αποκλιμάκωση. Διότι το Βρετανικό στέλεχος είναι το πιο μεταδοτικό. Και έχει μπει για τα καλά στο χώρο της πανδημίας και η περιοχή των Χανίων. Μάλιστα. Τα νοσοκομεία εκεί είναι. Τα νοσοκομεία. Ο κύριος Καούκης ρωτάει τα νοσοκομεία πώς είναι η κατάσταση. Στα νοσοκομεία υπάρχει πίεση, αλλά υπάρχει ευτυχώς μέχρι στιγμής επάρκεια. Αλλά υπάρχει πίεση. Είναι πρωτοφανής η πίεση που δέχονται. Μάλιστα. Ωραία. Ετοιμάζεστε για τον τουρισμό, βέβαια, για τις διακοπές, για τους τουρίστες, για την οικονομία, για τα λιανεμπόρια, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι υποαίρεση, είναι, κύριε Κανελάκη, υποαίρεση είναι όλα αυτά. Υποαίρεση όλα, έτσι. Ξέρουμε, πρέπει να ξεπερδίσουμε τον ιό σε πρώτη φάση. Εννοείται, πρέπει γιατί, πρώτα από τον ιό και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Πρέπει και η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό και δι' της Κρήτης να είναι ανάλογη με πέρυσι. Υπήρχε καλή εικόνα πέρυσι. Ναι. Και το διαφημιστικό προϊόν της πατρίδας μας ήταν το κατάλληλο για να προσελκύσουμε τουρίστες. Δεν είναι έτσι η κατάσταση. Ωραία, βλέπουμε παρακολουθείτε ότι λοιπόν την κατάσταση και για το παιδάκι. Θα ξαναμιλήσουμε, αν όχι σήμερα, σε επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε, αγαπητέ κύριε Τόνι Παντινάκη. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κάτι που είναι επίγον από την Κρήτη, κάτι που ξέρετε? Όχι, όχι, όχι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχόμαστε το καλύτερο στο παιδάκι. Να ζωντανέψει, να βγει πάλι στα πάρκα να παίξει με την μπάλα του και με τα παιχνίδια του. Και σου εύχομαι και σε ένα καλή δύναμη και να προσέχεις. Χαιρετισμούς και την ευχή μας όλη τη Λεβεντογένεια και σε όλους τους κατοίκους. Να είστε καλά και εσύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Αντώνη μου. Λοιπόν, αυτό είναι, κύριε. Εντάξει, πιστεύω ότι ο τουρισμός όμως στα με τα εμβόλια τώρα.
πρώτον με το πιστοποιητικό, με τα τεστ. Πιστεύω ότι θα κυλήσει ο τουρισμός. Θα έχουμε καλό τουρισμό, ποιοτικό τουρισμό θα έχουμε. Βέβαια, δεν ξέρω οι ηλικίες που θέλουν να διασκεδάσουν και έρχονται στην Ελλάδα, που είναι από 30 έως 45, αν αυτόν τον τουρισμό θα τον έχουμε. Να μην έχουμε δηλαδή μόνο τον τουρισμό που είναι από 50 και άνω, γιατί ο τουρισμός που είναι από 50 και άνω συνήθως κλείνεται μέσα στα ξενοδοχεία. Και αυτοί που κλείνονται μέσα στα ξενοδοχεία έχει αποδειχθεί ότι τα χρήματα δεν έρχονται μόνο όλα στην Ελλάδα, γιατί είναι οι εταιρείες του εξωτερικού αυτές. Δηλαδή της Ευρώπης και της Αμερικής. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι τα χρήματα δεν έρχονται όλα να τα πάρει ο προϋπολογισμός της Ελλάδας, δηλαδή. Έτσι πάνε και αλλού. Άρα θέλουμε και τον άλλο τουρισμό, δηλαδή το πιο νεανικό τουρισμό, ο οποίος θα κυκλοφορήσει, που θα κυκλοφορήσει έξω. Να μας μιλήσει μετά για το βασικό αυτό θέμα που λέγεται ομόλογο, αγαπητέ κύριε Μπεκαού, και είναι πολύ μεγάλη κίνηση από αυτή που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Θα μιλήσουμε λίγο σε λίγο. Πάμε τώρα όμως σε ένα διάλειμμα και θα μιλήσουμε μετά με τους αγαπητούς τηλεθεατές, με τον κύριο αγαπητό μας φίλο τον Μπάμπη τον Καού και τον οικονομολόγο που είναι στις εφορίες. Θα μας μιλήσει για τις συντάξεις και για άλλα θέματα τα οποία απασχολούν τους τηλεθεατές μας. Σε λίγο μαζί, 2-11-18-60-001. 2-11-18-60-001. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε. Γεια σας. Εδώ είμαστε και πάλι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στο Blue Sky στην τηλεόραση και στην εκπομπή ραντεβού με την επικαιρότητα. Δίπλα μου πάντα είναι τις Τρίτες και καμιά φορά και τις Πέμπτες ο αγαπητός φίλος ο Φεριακός, ο οικονομολόγος, ο Μπάμπης ο Καούκης, ο οποίος θα μας μιλήσει για διάφορα θέματα. Καταρχήν, πριν πάμε στο φίλο μου τον Μπάμπη του Καούκη, από την Κρήτη ακούσαμε τα μαντάτα. Εύχομαι όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος προσεύχει το παιδάκι αυτό να μην χάσει τη ζωή του. Και στην Κρήτη να μην χτυπήσει περισσότερο ο κορονοϊός, όπως και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, βέβαια. Τέλος πάντων, επειδή πολλοί συνάνθρωποι μας μου ζητήσαν για την πληρωμή των συντάξεων του Απριλίου, θέλω να τους ενημερώσω ότι οι ασφαλισμένοι, το ΙΚΑ, οι τράπεζες και ο ΤΕ θα καταβάλουν τις συντάξεις Απριλίου την Τετάρτη 24 Μαρτίου στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑΝ τους λύγει σε 1, 3, 5, 7, 9. Και την Παρασκευή 26 Μαρτίου στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λύγει σε 0, 2, 4, 6, 8. Ο ΑΕ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021. Ο ΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Μαρτίου του 2021. Τώρα δηλαδή. Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 30 Μαρτίου. Το ΝΑΤ και ΑΝ θα καταβάλουν τις συντάξεις την Τρίτη 30 Μαρτίου. Ο ΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων Τετάρτη 31 Μαρτίου. Από το ΕΤΑΑ μη μισθωτών θα καταβάλει τη συντάξη τη Δευτέρα 29 Μαρτίου. Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ μισθωτών θα καταβάλουν τη συντάξη την Τρίτη 30 Μαρτίου. Αυτές είναι λοιπόν οι ημερομηνίες. Μάλιστα λέει εδώ πέρα ότι οι προσωρινές συντάξεις ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και πυροσβεστικού σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη 30 Μαρτίου. ΕΤΑΜ ΜΜΕ θα καταβάλουν τις συντάξεις Τρίτη 30 Μαρτίου. Και το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τη συντάξη την Τρίτη 30 Μαρτίου. Και η ΔΕΗ. Είδες η ΔΕΗ, θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 30 Μαρτίου. Λοιπόν, αυτές είναι οι ημερομηνίες που θα καταβληθούν οι συντάξεις στους συνανθρώπους μας που είναι σε διάφορα ταμεία. Αγαπητέ κύριε Καούκη, την περασμένη φορά είχατε πει και είχατε δώσει μάχη για τα αυτοκίνητα, για τα τέλη κυκλοφορίας να πληρώνουν κάθε μήνα. Τι ακριβώς έχει γίνει? Το φωνάζαμε εδώ από τον Blue Sky, είναι ο σταθμός που φιλοξενεί με τον Βαγγέλη το Σαρή από τον Νοέμβριο του 2019. Και λέμε ότι ήταν και είναι άδικο να προπληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Και λέγαμε ότι από τη στιγμή που θα έρθει η ηλεκτρονική κατάθεση των πινακίδων και πληρώνουμε ηλεκτρονικά τα τέλη κυκλοφορίας, ότι πρέπει πλέον να πληρώνεται τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Να έχει το δικαίωμα ο οποιοσδήποτε πολίτης είτε να καταθέτει τις πινακίδες του με το μήνα, είτε να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Με το μήνα. Ο αγαπητός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, άκουσε επιτέλους. Κύριε Δημήτρη και κύριε Βασιλική, ερχόμαστε σε λίγο αμέσως. Το αίτημά μας και από Μάιο ξεκινάει η πλατφόρμα όπου θα μπαίνουμε και θα κάνουμε άρση της ακινησίας. Γιατί καταθέσανε φέτος το Φεβρουάριο που είχε δώσει την παράταση το Υπουργείο Οικονομικών, 130.000 οχήματα καταθέθηκαν οι πινακίδες τους. Άρα από το Μάιο αυτοί οι 130.000 μπορούν να κάνουν άρση ακινησίας. Ένα μήνα, δύο μήνα, όσο έχει ο καθένας, να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας και να κυκλοφορεί το αυτοκίνητό του. Και πρέπει να συνεχίσει και να γίνει πιο δίκαιο και πιο αντικειμενικό
το θέμα της πληρωμής των τρένων κυκλοφορίας, γιατί μπορεί κάποιο αυτοκίνητο να είναι 15 ετίας ή 10 ετίας ναι. και να είναι 2.000 ή 2.500 κυβικά και να πληρώνουν και 1.000 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι κάποιοι από αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν βάλει υγρά αεροκίνηση. Τι σημαίνει υγρά αεροκίνηση? Θα το πω αμέσως, ναι. μην τα λες τώρα γιατί είσαι χύμαρος, δεν σε σταματάω. Κύριε Δημήτρη από τα Πατήσια, τι κάνετε? Μια χαρά. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Να μιλήσω? Εννοείται. Δεν θα προφτάσουμε να μιλήσουμε αφού όσοι μιλά συνέχεια. Πόση ώρα θέλετε, πόσες μέρες θέλετε, στη διάθεσή σας όλα κύριε Δημήτρη μου? Όχι, λέω και δεν είναι για μένα. Και για τους άλλους να μιλήσουν. Εγώ θα πω. Θα μιλήσουν, είναι φιλόξενο το κανάλι και εκπομπή, θα μιλήσουν αφού, όλοι. Τώρα θα σου πω ένα νεκροτό συντομία που είναι καλό για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Ακούω κύριε Δημήτρη. Είναι τρεις με Πόρσε. Τρία αυτοκίνητα με Πόρσε, ο καθένας έχει 4 άτομα μέσα. Και εγώ έχω Πόρσε, ναι. Τους λέει το στοίχημα ότι εσείς θα πηγαίνετε πάτε μέσα από Αθήνα Θεσσαλονίκη με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Στη διαδρομή βέβαια τρακάρει το ένα με 300 χιλιόμετρα το αέρα, με 300 χιλιόμετρα την ώρα, τρακάρει, σκοτώνονται όλοι. Στο δεύτερο, τρακάρει το δεύτερο, σκοτώνονται οι μισοί, οι τρεις και ο ένας φεύγει με τραυματίες με δύο πόδια κομμένα και ένα χέρι. Το τρίτο σκοτώνεται όλοι και ο οδηγός έχει ένα χέρι και ένα πόδι, ο τελευταίος. Είναι σαν το Μητσοτάκη που λέει ότι πάμε καλά εμείς, λέει, στην κρίση με όλους τους άλλους. Όπως και στο παράδειγμα αυτό που σου δώσα, πήγε καλά ο τρίτος, σκοτωθήκαν οι άλλοι, ναι. Έμεινε με ένα χέρι, ενώ οι άλλοι σκοτωθήκαν και ο ένας έμεινε με ένα χέρι μόνο. Και οι άλλοι πάνε πάρα καλά. Αυτό είναι το θέμα. Τι να μην πηγαίνουμε 300 και να δούμε πώς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Μιλάτε, όπως είπε και μιλάτε για τροχιά τώρα και δεν έχουμε τον κύριο Κορίζη, τον Γιάννη εδώ πέρα που είναι νομικό ειδικό στα τροχιά να σας δώσει απάντηση. Ήταν ωραίο. Ωραίο το. Με σύνδρομο down να έχεις. Με σύνδρομο down να έχεις το τι καταλαβαίνεις. Πρέπει να είναι ειδικό. Έλα, σωστά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και μακριά από κάθε τροχαίο, ό,τι και αν έκτοτε ακόμα να είναι μακριά από κάθε τροχαίο, οτιδήποτε. Πάμε στην κυρία Βασιλική. Γεια σας κυρία Βασιλική από το Κερατσίνι. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλή Σαρακοστή. Επίσης. Είμαστε από το Κερατσίνι μικροϊδιοκτήτες. Μας πήραν τα λεφτά μέσα από τα χέρια μας. Δεν παίρνουμε τίποτα τα ενίκια. 300 και 400 ευρώ και δεν παίρνουμε τίποτα. Η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Βγάλαμε το Μητσοτάκι για να μας πάρει το ενίκιο. Είμαι χωρίς ρεύμα, χωρίς ψωμί στα παιδιά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Παίρνω στο Υπουργείο Οικονομικών από το ένα τηλέφωνο στο άλλο και δεν απαντάει κανένας. Μάλιστα. Τι θα κάνω, έπαιρνα πρώτη με 5 του μηνός στα 3 εκατοστάρικα και τώρα δεν παίρνουμε τίποτα. Τι λέτε για αυτά, κύριε Καούκη, να μας απαντήσει ο κύριος Καούκη, αγαπητή κυρία Δέσπερα. Κοιτάξτε να σα πω τώρα. Η πανδημία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Έτσι. Παγκόσμιο, έτσι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Άρα πολλά πράγματα δεν τα ξέρανε και βλέπετε ότι νομοθετούν το ένα πάνω στο άλλο, μια οδηγία πάνω στην άλλη, μια κύκλωση πάνω στην άλλη, μια πλατφόρμα πάνω στην άλλη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά λάθη και πολλές παραλήψεις. Γιατί γίνονται αγχωτικά και γρήγορα για να βοηθήσουν τον κόσμο να έχει ένα επίδομα, μια βοήθεια. Σίγουρα έχουν γίνει λάθη και σίγουρα και στις πλατφόρμες έχουν γίνει λάθη. Έχουν γίνει λάθη και από τους πολίτες που δηλώνουν πολλές φορές λάθος αφημί, λάθος το IBAN ή κάποιο άλλο στοιχείο κτλ. Και δεν παίρνουν τα χρήματα και έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν και τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν νοικιάσει σε πληττόμενους τα καταστήματά τους ή τα διαμερίσματά τους. Ναι, υπάρχουν παραλήψεις. Σίγουρα. Πιστεύω ότι. Να διορθωθούν και να τακτοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοί μας για να ικανοποιηθούν. Και... Πάμε στον κύριο Θανάση, το Χαϊδάρι. Γεια σας, κύριε Θανάση. Γεια σου, κύριε Κανελάκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς και καλή Σαρακοστή, κύριε Θανάση. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ήθελα να σας πω ένα πράγμα. Ευχαριστώ πολύ επίσης, Γιάννη μου. Κάποια εποχή εμείς που είμαστε. Τα κοροϊδά αγοράσαμε εξωτερικό. Να σας ακούω και καλύτερα, κύριε Γιάννη μου. Κύριε Θανάση μου, μειώστε λίγο τη τηλεόραση να σας ακούω καλύτερα, κύριε Θανάση μου. Δεν δουλεύει τηλεόραση. Α, δεν δουλεύει τηλεόραση, κάτι άλλο δουλεύει. Δεν δουλεύει. Λέτε να μας παρακολουθούν, κύριε Θανάση. Ξέρω, δεν αποκλείεται τίποτε. Είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως το αυτοκίνητο που θέλετε εσείς να πάρετε, δεν περνάει εκεί το αυτοκίνητο. Εκεί χρειάζεται του Γιαννού διατάλογο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μιλάνε κι άλλοι μέσα, κύριε Γιάννη.
Ποιος θα μας παρακολουθούν για να δανάσεις, δεν πειράζει. Πάμε, πάμε. Είμαστε στον αέρα έτσι κι αλλιώς. Κάποτε, κάποτε αγοράσαμε ένα εξωτερικό. Ναι. Κάτι γίνεται. Σήμερα λοιπόν στο εξωτερικό έχουμε να πάμε 4 μήνες. Και εγώ στη Χαμποκέλα στο χωριό, στο Βούτσι Κορτινιάς, έχω πάω 8 μήνες. Τι να κάνουμε, υπομονή κύριε Θανάση μου, υπομονή και θα πάμε, να έχουμε υγεία. Να έχουμε υγεία κύριε Θανάση μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κόπι δεν ακούγονταν καλά κύριε Θανάση. Πάμε στον κύριο Γιάννη στην Αθήνα, εδώ στο κέντρο. Γεια σας κύριε Γιάννη. Γεια σου πατριώτη, κι ας είσαι και από τον Κωνσταντουράκης. Γεια σου αρχηγέ, τι μου κάνεις, χρόνια πολλά να ζήσεις. Πότε θα πάρουμε την σύνταξη του 70% εμείς οι ενεργοί επιχειρηματίες. Αμέσως, αμέσως η απάντηση. Κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη, αμέσως η απάντηση από τον κύριο Καούκη, τον ειδικό. Ότι ναι, δεν έχει καταθέσει. Να πω, είμαι 85 χρονών. Είμαι 85 χρονών. Παίρνω σύνταξη 420 και έχω ένα χαρτί επίσημο από το κράτος 1960. Το δέχομαι. Πότε όμως θα πάρουμε το 70% και παίρνω μόνο 420 ευρώ. Εγώ νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέα, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη. Θα έχουμε σύντομα νέα. Δεν ξέρω γιατί από πέρσι τον Νοέμβριο έχουν πει θα πάρουμε. Έχουν πει, το ξέρω. Δεν μπορούν να πούνε. Όταν είναι να πάρουμε λεφτά, αργούνε. Όταν είναι να δώσουν από την τηλεόραση, μοιράζουν εκατομμύρια. Ο κύριος Καούκης που είναι εφοριακός οικονομολόγος λέει σύντομα θα έχουμε νέα. Αυτό λέει και ο κύριος Καούκης που είναι δίπλα μου. Όχι, το σύντομα δεν μου λέει τίποτα, είναι αόριστο. Είναι αόριστο. Αόριστο είναι. Στο γυμνάσιο όταν πηγαίναμε η λέξη αόριστο δεν την ξέραμε ποτέ. Μόνο τον Ενεστό τα ξέραμε. Τώρα. Να είστε καλά κύριε Γιάννη μου, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Τίποτε. Να είστε καλά, αρχηγέ μου, να είστε καλά. Υπομονή, τι άλλο να πω. Μιλάω με υπηρεσίες, μιλάω με υπουργεία. Κάθε καταγγελία που παίρνω κάθε μέρα από το Blue Sky, από την εκπομπή, από τους τηλεθεατές, ειλικρινά παίρνω τηλέφωνο τις αρμόδιες υπηρεσίες. Άλλοι δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία. Άλλοι, κύριε Κανελάκη, δεν ξέρουμε ακόμα, προσπαθούμε. Άλλοι λένε θα γίνει μεταρρυθμίσει, άλλοι λένε θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Αν πω για τον κύριο Χατζηδάκη. Ότι ο κύριο Χατζηδάκη προσπαθεί και πραγματικά θα βγάλει τις συντάξεις τουλάχιστον προσωρινές πολύ σύντομα. Και αυτό που έκανε το εκτίμησαν πάρα πολλοί συνταξιούχοι που υπερεύει. Και παρέκαμψε κάποιους αξιωματούχους εκεί του Υπουργείου του που έπρεπε να υπογράψουν για να βγουν οι συντάξεις και επικαλέστηκαν κάποιο νόμο, κάποια διάταξη, δεν ξέρω τι, ότι δεν θέλουμε να επηρεάσουμε το ασφαλιστικό σύστημα, κάτι τέτοια. Και παρέκαμψε αυτούς και υπέγραψε ο κ. Χατζηδάκης και προχωράνε οι συντάξεις. Αυτό είναι σημαντικό θέμα και είναι και δική μας προσπάθεια και με τον κύριο Καούκη που φωνάζαμε εδώ πέρα συνέχεια για τις συντάξεις και το Blue Sky το είχε πάρει πάνω του στους ώμους του να βγουν οι συντάξεις των 350.000 συνανθρώπων μας. Και πραγματικά κάναμε κι εμείς, βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι σε αυτό. Πράγματα και το εκτιμούν βέβαια οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Πιστεύω ο κύριος Χατζηδάκης μετά την εντολή που πήρε από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι σύντομα μέχρι το καλοκαίρι, όπως είπε, θα βγουν πολλές χιλιάδες συντάξεις. Μακάρι. Ναι, τώρα θα πάρει και ιδιωτική εταιρεία η οποία θα αναλάβει τους φακέλους και θα τους φτιάχνει να βγουν πιο γρήγορα. Συν το σκανάρισμα όλων των παλιών εσήμων για να περάσει μέσω σύστημα για να μπορέσει να βγαίνει πιο γρήγορα η σύνταξη τώρα ηλεκτρονική που θα είναι με το πρόγραμμα Atlas. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη από τη Νέα Σμύρνη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλή Σαρακοστή, τι κάνετε? Επίσης, κύριε Κανελάκη μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Στον κύριο Καούκη που είναι εδώ πέρα και μας δίνει λύσεις. Ναι, και σε εκείνο, και σε εκείνο βεβαίως. Συμπαθέστατος άνθρωπος. Έτσι, έτσι. Μπορώ να πω μια μικρή παροιμία και εγώ, μια που αρχίσατε με παροιμίες? Βεβαίως, γιατί όχι. Μια σύντομη. Λοιπόν, λέει μια παροιμία ότι ο λύκος την τρίχα αλλάζει. Το χουί δεν τα αλλάζει. Η δεξιά λοιπόν. Άλλαξε πρωθυπουργό. Αλλά η δεξιά παραμένει δεξιά όμως. Αυτό ισχύει. Αυτό κύριε Γιάννη μου ισχύει σε όλα τα κόμματα. Να είστε καλά κύριε Καναλάκη. Ήταν ωραία, ήταν μια έτσι αναλαμπή ωραία έτσι να μας δώσατε ένα χαμόγελο. Να είστε καλά κύριε Γιάννη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε κύριε Γιώργο εκεί στα Πατήσια, πώς είστε? Ηλίσια, Ηλίσια, στα Ηλίσια, ναι Ηλίσια. Στα Ηλίσια, καλημέρα. Σας ακούω και τους δύο. Και ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Καούκης. Και εσείς εφοριακός είστε? Ήμουν παλιά. Α, είσαστε παλιά, συνάδελφε. Χαίρομαι, χαίρομαι. Ναι, μην ρωτάς. Χαίρομαι, συνάδελφε. Παραπάνω, εντάξει, λοιπόν. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Αν με ακούτε για ένα λεπτό. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Ναι, είναι για τον ηθικό αυτού, δεν μου έχει απαντηθεί ακόμα αυτό το ερώτημα. Ποιος είναι ο ηθικός αυτού? Στους λάθρο δημοσιογράφους ποιος?
Είναι ένα δημοσιογράφο, για, για συγκεκριμένο. Για συγκεκριμένο αδίκημα. Και ποιο είναι ο ηθικό αυτούργο για όλα που γίνονται. Για συγκεκριμένο αδίκημα μιλάτε τώρα, ή γενικά ποιο είναι ο ηθικό αυτούργο, η έννοια του ηθικού αυτούργου. Γιατί άμα πιάσουμε το αυτό, θα πρέπει να κάνουμε κουβέντα μεγάλη. Ωραία. Να σα πω εγώ, αν με ρωτάτε ποιο είναι ο ηθικό αυτούργο. Ο ηθικό αυτούργο, κατά τη γνώμη μου, είναι όταν κάνει κάποιο έγκλημα και ο οποίο είναι φυσικό αυτούργο, αυτό που τον υποκινεί και τον, και τον, τον χρηματοδοτεί οτιδήποτε να κάνει το έγκλημα, αυτό είναι ο ηθικό. Ο ηθικός αυτούργος, ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι άλλο ένα δευτερόλεπτο να σας διαβάσω ένα ποιηματάκι που έχω γράψει και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Μπορείτε να το ακούσω. Βεβαίως. Ναι, ναι, πες να το ακούσω. Λοιπόν, Έλληνες ελπίδες, για να έχετε ελπίδες, βγάλτε τις παροπίδες και τις οτασπίδες. Μάλιστα. Ευστοχότατο και επίκαιρο. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου. Τι κάνετε, κυρία Βασιλική, εκεί στο Περιστέρι το όμορφο, τι κάνετε, καλά είστε. Καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή να έχετε. Να είστε καλά επίσης. Και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που έχετε για, για όλους μας. Να είστε καλά, με αγάπη πάντοτε και αλληλεγγύη και, και εμείς κατανόηση. Σας αγαπάμε. Θα ήθελα μία ερώτηση στον κύριο Καρούκη. Βεβαίως. Έχω κάνει το αίτημα για τα αναδρομικά. Είμαι χείρα. Και από διαθήκη. Αλλά είχαν πει μέχρι στις 10 Μαρτίου ότι θα μπαίναν τα χρήματα. Αλλά δεν τα έχω δει. Υπάρχει κάποια... Δηλαδή εσείς πότε είχατε κάνει το αίτημα? Από το Φλεβάρι. Αλλά μετά μας ζητήσανε, μας στείλανε στα email και μας ζητήσαν κάποιοι... Γιατί δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς η ημερομηνία. Κάποιοι θα τα πάρουν τώρα μέσα στο Μάρτιο και κάποιοι θα τα πάρουν το επόμενο μήνα. Γι' αυτό τον Απρίλιο. Είναι θέμα ημερομηνίας πότε καταθέσατε. Κάναμε μια τροποποίηση στο διάστημα αυτό. Ίσως, άρα θα πάτε, θα πάτε πιο αργά εσείς. Θα πάμε πιο αργά, όχι για να μην ανησυχήσω ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν χάνονται. Δεν χάνονται αυτά. Α, ωραία. Μετά από 30 χρόνια που είχε ο σύζυγός μου αυτά... Ναι. Ναι, κύριε Βασιλική. Ναι, δεν σας ακούω όμως. Εγώ δεν ακούω τον κύριο Καϊγούκη. Σας μιλάει ο κύριος Καγούκης, δεν τον ακούτε? Όχι, μέσα στο τηλέφωνο δεν τον ακούω. Ναι. Τέλος πάντων, για τα πάνω από 30 χρόνια που είναι, πότε θα τα δώσουν αυτά? Τώρα δεν μπορώ να σας πω. Συγκεκριμένη ημερομηνία δεν έχει εκδοθεί ακόμα, αγαπητή μου κυρία. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα, κυρία Βασιλική. Θα είναι μετά ένα-δύο μήνες. Μπορεί μέσα, εγώ πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι θα δοθούν πολλά πράγματα. Έχουν ξεκινήσει διάφορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Βασιλική, ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά. Πάμε στο Μαρού, στην κυρία Χρύσα. Γεια σας, κυρία Χρύσα, τι κάνετε? Γεια σας, ευχαριστώ καλά. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καγούκη, από το 20 το Μάρτιο, δεν είχα πάρει το ενίκιο Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ακόμα δεν ξέρω τίποτε από την εφορία. Τι πρέπει να κάνω? Μήπως δεν έχουν τον αριθμό του βιβλιαρίου μου για να καταθέσουν τα λεφτά? Για ποιους μήνες? Γιατί έχω στείλει το χαρτί της εργάνης μέσω του λογιστή μου. Ναι, το έχετε ανεβάσει στο τάξη. Το θέμα είναι... Ποιους μήνες δεν έχετε πληρωθεί, είπατε, Ιανουάριο, Φεβρουάριο? Το 20 Φεβρουάριο και Μάρτιο, μόλις έγινε η πρώτη διακοπή του ενοικίου που μας κάνανε. Από την πρώτη, λέτε? Ναι, ναι, το 20. Κάτι λάθος υπήρχε. Κάνετε, μήπως ο λογιστής το είδε, μήπως έκανε κάποια. Γιατί είχε άνοιξη πλατφόρμα για να διορθωθούν τα λάθη. Ναι, δεν μου έχει πει τίποτα. Πήγα του και 20, συγγνώμη, και του 20. Του 20. Μου λένε του 20. Να πάρω την εφορία. Μα την εφορία δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Συγγνώμη, το 20 συμψηφιζότανε το ποσό το οποίο δικαιούσε στο φόρο το 12% στο ενίκιο. Ναι, δεν έχουν 20. Καμία. Δεν έγινε συμψηφισμό με κάποιο. Δεν έγινε συμψηφισμό με αυτά που είχαν γεννηθεί. Ακριβώς, όχι. Άρα είναι πρέπει να το δουν στην εφορία. Σε ποια εφορία είστε εσείς? Στο Χολαργό μας έχουν στείλει. Στείλτε ένα mail αν δεν τους κόβει το τηλέφωνο και θα απαντήσουν. Στείλτε ένα mail υπόψη τιμήματος εσόδων και εισοδήματος. Ναι, υπόψη τιμήματος εσόδων και εισοδήματος να το δουν μήπως δεν έχει γίνει ο συμψηφισμός ή κάτι έλειπε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ επίσης εργάζεσαι. Να καλά. Να είστε καλά. Στείλτε ένα mail υπόψη τιμήματος εσόδων ή και εισοδήματος παρέα και τα δύο. Στα δύο τμήματα θα το δουν και θα σας απαντήσουν. Και αφήστε και ένα τηλέφωνο πάνω στο mail, γράψτε.
Να είστε καλά, κυρία Χρυσάμου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Μεσόγεια εδώ πέρα, το Κοροπή, τα Παιανία, Παλίνη και όλα αυτά. Παρακολουθούν το Blue Sky και προσπαθούν να τηλεφωνήσουν κάποιοι συνάδελφοί μας. Αλλά εντάξει, το τηλεφωνικό κέντρο είναι γεμάτο. Προσπαθεί η συναδέλφη, κυρία Σάντι, ό,τι μπορεί να κάνει. Προσπαθεί, αγαπητοί μου φίλοι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ για την αδερφή μου τη Μάρθουλα. Να είναι καλά, καλύτερα ακούσει τη Μάρθα μου για την αγάπη σου εκεί και για του ανθρώπου οι οποίοι παρακολουθούν το Blue Sky. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Κωνσταντίνα στο Μαρούσι. Γεια σας, κυρία Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Γιαννάκη μου. Ήθελα να σας ρωτήσω, θα μας δώσουν τίποτα εμάς τους μικροσυνταξιούχους το Πάσχα? Δηλαδή, για πείτε μου ποια κατηγορία μικροσυνταξιούχων, πού ανήκετε? Παίρναμε στο ΕΦΚΑ, παίρναμε το ΕΚΑΣ, μας το κόψανε. Και τώρα παίρνουμε 400 ευρώ. Μάλιστα. Νομίζω ο κύριος Καούκης βέβαια θα ξέρει αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Μόνο τα αεροδρομικά είναι το συνταξιούχο που είναι από τα αεροδρομικά, το οποίο νομίζω σύντομα μέχρι 13 μήνα. Και νομίζω ότι δεν έχει κάποιο δώρο Πάσχα για να δοθεί. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι. Πάντως είπαν ότι θα δοθούν πολύ σύντομα αυτά τώρα. Θα δοθούν αυτά. Εντάξει, θα δοθούν αυτά. Οι συντάξεις θα πληρωθούν. Αλλά κάτι παραπάνω, κάποιο επίδομα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ή κάποιο δώρο. Να είστε καλά. Λοιπόν, για τις προκαταβολές και αναδρομικά έως 13.000 ευρώ τον Απρίλιο. Μέσα στον Απρίλιο θα καταβληθεί από τον ΕΦΚΑ η προκαταβολή της σύνταξης μαζί με αναδρομικά τα οποία αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ με ένα μέσο όρο προκαταβολών γύρω στα 4.700 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Ανάμεσα στους 105.000 η αναμονή συνταξιούχου βρίσκεται και περισσότεροι από 15.000 δικαιούχοι με αιτήσεις από το 2018 και με αναδρομικά 36 μηνών που θα φτάσουν έως τις 13.300 ευρώ. Το μέτρο έχει μεγάλη ανταπόκριση και είναι χαρακτηριστικό ότι εντός 24 ώρων από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για την ψηφιακή αίτηση χορήγησης προκαταβολής σύνταξης υποβλήθηκαν πάνω από 8.000 αιτήσεις. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά οι εναναμονείς συνταξιούχοι για να εισπράξουν την προκαταβολή της σύνταξής τους που θα κυμαίνεται από 360 έως 384 ευρώ το μήνα, καθώς και το ποσό των αναδρομικών. Αυτά είναι τα αναδρομικά. Νομίζω ότι διαφωτιστήκατε όπως σας διαφωτίζει και σας δίνει την έγκυρη πληροφόρηση ο κύριος Καούκης ο Μπάμπης. Αυτά ισχύουν μέχρι τώρα. Κύριε Μπάμπη. Αυτά ισχύουν. Ακριβώς είναι ό,τι διαβάσατε και όπως τα είπατε. Όπως ακριβώς τα ψαρέψαμε που λένε τις ειδήσεις, ναι. Όπως τα ψαρέψαμε, τις μεταφέραμε και νομίζω και ό,τι ήθελα να πω κάτι προηγούμενα. Δεν έχει, ναι. Ήθελα να πω προηγούμενα ότι ό,τι πληροφορία και ό,τι καταγγελία μας δίνει εδώ από την εκπομπή μας, πάμε στις αρμόδιες υπηρεσίες, τηλεφωνούμε ή πάμε από τα υπουργεία και ρωτάμε. Άλλοτε μας δίνει έγκυρη πληροφόρηση, άλλοτε συγκεκριμένη, άλλοτε αόριστη, άλλοτε εφηρημένη. Και αυτοί μεταφέρουμε. Από εκεί πέρα, ό,τι βγαίνει, όπως και τώρα, βγήκε κάτι συγκεκριμένο, σας το είπαμε. Ό,τι έχουμε να μας το λέτε και εμείς θα το ψάχνουμε για να σας ενημερώνουμε. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Πέρασε ο χρόνος με τον αγαπητό φίλο τον Πάμπη του Καούκη, ο οποίος είναι χρήσιμος, μακάρι να ερχόταν κάθε μέρα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος γιατί έχει και άλλες δουλειές. Και ετοιμάζεται προφανώς και για πολιτική δράση, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει. Δουλεύουμε κανονικά, δουλεύουμε τα πρωινά, δουλεύουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Παναγιώτη τον Αμπατζίδη, τον Νίκο Τολιάτσικα, την Σάντι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Στέλιο, τον Καλιανιώτη και όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Να είστε καλά. Πάλι θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.